Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Δυστυχώς, με αφορμή τελευταία γεγονότα, αλλά και το Νομαρχιακό Συμβούλιο, αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε όλους τους πολίτες των Γραβενών και του νομού Γραβενών, αλλά και του νέου Δήμου Γραβενών, για αυτά τα οποία προσπαθούν κάποιοι πίσω στην πλάτη του γραβενιώτικου λαού να μεθοδεύσουν και να δρομολογήσουν. Είμαι υποχρεωμένος, με αφορμή το χθεσινό Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου με πλειοψηφία πάρθηκε μία απόφαση, η οποία θεωρώ ότι είναι νομοτελειακή για το Νομαρχιακό Συμβούλιο, αλλά και για την τοπική κοινωνία. Πήραμε την απόφαση να μεταφέρουμε το 40%, να κάνουμε δωρεά το 40% των μετοχών που κατήχε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από την Αναπτυξιακή Γραβενών, ένα εργαλείο που γιγαντώθηκε αυτά τα χρόνια στον τόπο μας και παρήγαγε σημαντικό έργο, να δωρήσουμε αυτό το ποσοστό στον νέο μεγάλο Δήμο που αποτελεί συνέχεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μιας και το 82% του παλιού νομού είναι πλέον ο νέος Δήμος Γραβενών, αλλά και είναι ο ισχυρός αυτοδιοικητικός μηχανισμός που θα μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη του πρώην νομού, δηλαδή και τον Δήμο Δασκάτης, μιας και το ίδιο γίνεται με τον Καλλικράτη και στην ΤΙΔΚ και στην Πολεοδομία. Αυτές οι υπηρεσίες αυτούσιες μεταφέρονται στον νέο Δήμο, στην έδρα του νέου Δήμου, στο νέο Δήμο Γραβενών, με την υποχρέωση να βοηθήσουν και τις ανάγκες του μικρότερου Δήμου του νομού, που δεν θα μπορεί να συστήσει αυτόνομες τέτοιες υπηρεσίες. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την ΑΝΓΡΕ, που θεωρούμε ότι έχει ένα σημαντικό έργο αυτά τα χρόνια, αλλά και έχει κάποια έργα σε εξέλιξη, όπως το LIFE από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το LINDER, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούμε ούτε στην ΑΝΓΟ, ούτε σε καμία άλλη περιφερειακή υπηρεσία που κάποιοι μηχανισμοί επιθυμούν. Και χθες είδαμε να συμπλέουν τάσεις περιφερειακές, λες και έχουν να κατασπαράξουν κάποιο θύραμα μπροστά και λες και έχουν να μοιράσουν κάτι. Αυτός ο πλούτος, ό,τι έχει παραχθεί, ανήκει στους πολίτες και στον τόπο, στους πολίτες των Γραβενών. Όπως ο τοπικός πόρος διατίθεται στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα και στην Φλόρινα, έτσι και αυτό που έχει παραχθεί σήμερα από την Αναπτυξιακή Γραβενών, από την ΑΓΡΕ, ανήκει στους πολίτες των Γραβενών και δεν το χαρίζουμε σε κανέναν. Αυτό το μετοχικό κεφάλαιο το αγόρασε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γραβενών από την ΑΝΓΟ. Ήταν μετοχές της ΑΝΓΟ, τις οποίες αγόρασε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και δημιούργησε αυτό το ισχυρό εργαλείο. Αυτό το ισχυρό εργαλείο θα το παραδώσει στους πολίτες των Γραβενών. Με αφορμή αυτό, να πω ότι ήδη ολοκληρώθηκε από την ομάδα του Λίντερ, από την πρώτη προκήρυξη που έκανε η Αναπτυξιακή Γραβενών, η πρώτη διαδικασία. Υποβλήθηκαν 23 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό 6.669.526,49 ευρώ και με δημόσια δαπάνη 3.584.128,75 ευρώ. Το ποσό το συνολικό που προκηρύχθηκε ήταν 9.390.000 ευρώ. Η ομάδα τοπικής δράσης έχει ξεκινήσει ήδη την αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τους όρους προκήρυξης και σύντομα θα συνεδριάσει και η Ειδική Επιτροπή για να προκρίνει τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια που δεν έχουν προβλήματα και να προχωρήσουν οι δικαιούχοι στην υλοποίηση και στην εφαρμογή αυτών των προτάσεων. Αυτό είναι ένα κομμάτι από αυτά τα οποία τρέχουν μέσα στο νομό μας, από αυτά που αφορούν την περιοχή Λίντερ, αλλά και το LIFE το οποίο είναι σε εξέλιξη. Αυτά λοιπόν, αυτή την προστιθέμενη αξία που έχουμε δώσει στον τόπο μας, δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν. Εδώ να επισημάνω ότι και ο σημερινός Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Οδακής, ως πρόεδρος της ΑΝΓΟ, παρέστη στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Γραβενών τον Ιούνιο του 2010 και συμφώνησε με αυτό το οποίο είχαμε πει και τότε, ότι η πρόθεσή μας είναι η Αναπτυξιακή Γραβενών να περάσει στο νέο μεγάλο Δήμο και φυσικά δεν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία προεκλογικά. Ο ίδιος ως πρόεδρος της ΑΝΓΟ τοποθετήθηκε υπέρ αυτής της μεταφοράς της Αναπτυξιακής Γραβενών στο Δήμο Γραβενών, να συγχωνευτεί με τις άλλες εταιρείες του Δήμου
και να προσθέσει δυναμικό στις δομές του νέου Δήμου. Να υπενθυμίσω ότι και ως πρόεδρος της Αναπτυξιακής Γρεβενών συμμετείχα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΚΟ, της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας, και είχαμε μια αγαστή συνεργασία της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας, της ΑΝΚΟ, η οποία θα είναι η μοναδική πλέον αναπτυξιακή της περιφέρειας. Και τονίζω τη σταθερή θέση και του σημερινού Περιφερειάρχη, που θα αναλάβει από την πρώτη του έτους, του Γιώργου Τουδακή, που αμέσως μετά το Συμβούλιο είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία και επιβεβαιώσαμε αυτά τα οποία υπόθηκαν δημοσίως από τον ίδιο στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΓΡΕ. Αυτά προς ενημέρωση των επαϊόντων που χθες βγαίνανε ως παπαγαλάκια, καλοταϊσμένα παπαγαλάκια, και λέγανε και διαδίδανε ότι η απόφαση που πήρε το Νομαρχιακό Συμβούλιο θα καταπέσει στην περιφέρεια. Και εδώ έρχομαι να ρωτήσω, τελικά ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο Γιώργος ο Κύρκος, τι ρόλο παίζει και τιμητή στήνος είναι σε αυτή τη διαδικασία? Ζητήματα κατά τις εντολές των τοπικών πολιτικών ινστρουκτόρων, οι οποίοι δεν μπορούν να περάσουν στην κοινωνία τα ζητήματα, αλλά έρχονται πάνω από το κυβερνητικό μηχανισμό της περιφέρειας να επιβάλλουν καταστάσεις. Μήπως αμφισβητούν την πρόσφατη λαϊκή ετοιμιγορία? Μήπως αμφισβητούν την πλειοψηφία των γρεβενιωτών? Μήπως αμφισβητούν την βούληση της τοπικής κοινωνίας? Τι άραγε? Και εν τέλει, και θα απευθύνω μία σειρά ερωτημάτων προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος κρύβεται συνεχώς και ποτέ δεν παίρνει θέση. Το μόνο που προσπαθεί είναι να δημιουργήσει ζητήματα στις αποφάσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών και κάποιων άλλων που δεν είναι αρεστή. Άραγε, στο Δήμο Κοζάνης έχει επιστρέψει καμία απόφαση πίσω? Καμία απόφαση για να πληρωθούν επαγγελματίες της Κοζάνης ή άλλοι? Ή εκεί είναι αρεστή? Και φυσικά δεν στοχοποιώ κανέναν. Θα πω όμως κάτι για το δρόμο Γρεβενά Καλαμπάκα, που κατ' επανάληψη είχαμε τοποθετηθεί από την αρχή του έτους για τις ζημιές που γίνανε λόγω της διέλευσης των οχημάτων, λόγω του κλεισίματος των τεμπών. Έγινε ποτέ αποκατάσταση? Αυτό που έγινε σήμερα θεωρείται αποκατάσταση? Και κατ' επανάληψη μας είχε εγκαλέσει γιατί, λέει, δημιουργούμε ζητήματα. Αυτός ο δρόμος είναι ασφαλής για να κινηθούν πολίτες? Αυτή είναι η αποκατάσταση που θα γινότανε? Επιτέλους ας πάρει θέση και ας μην κρύβεται. Ο ίδιος δεν είναι που αρνείται την παραχώρηση, την αλλαγή χρήσης για το χώρο του αστρονομικού πάρκου του Όρλιακα? Ο ίδιος δεν είναι που υπέγραψε την παραχώρηση για το Πόρτο Καράς? Εκεί με μεγάλη ευκολία παραχωρούσε χιλιάδες στρέμματα σε ιδιώτες. Εδώ, για ένα έργο που είναι μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης, καθαρά αναπτυξιακό έργο για τον νομό Γρεβενών, αρνείται τον αποχαρακτηρισμό των 12 στρεμμάτων, γιατί τα 12 είναι κοινοτικά, ανήκουν στο Δήμο Θεοδόρου Γιάκα, κατ' επέκταση στο νέο Δήμο Γρεβενών, ο οποίος θα υποβάλει την πρόταση, γιατί και αυτή η μελέτη θα περάσει στο Δήμο Γρεβενών. Δεν εμπιστευόμαστε σε κανέναν την τύχη των μεγάλων αναπτυξιακών πρωτοβουλειών που δρομολόγησε η Νομαρχιακή Αρχή. Και εδώ, και είναι στη διάθεσή σας, έχουμε κάτι αντίστοιχο που στην Κεφαλονιά, στον Ένο, δημιουργήθηκε ένα τηλεσκόπιο στον Εύδοξο με έναν πρότυπο αστρονομικό οργανισμό, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν έκανε κανένα πανεπιστήμιο εκεί την πρόταση. Εδώ όμως ο κύριος Κύρκος μας λέει την πρόταση να την κάνει το πανεπιστήμιο. Και γιατί δεν και το γυρνά πίσω? Εδώ πρέπει για μια ακόμη φορά να πούμε ότι όταν λέμε εκπαιδευτικό ίδρυμα, σίγουρα είναι πιο μείζον από το σχολικό. Δεν μπορεί να στέκονται στις λέξεις. Και όταν υπουργός παιδείας και προς τιμήν της, για μια ακόμη φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην Άννα τη Διαμαντοπούλου, που είχε τη γενεοψυχία μέσα ένα μήνα να μας δώσει τη βεβαίωση ότι το αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα θα χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, όταν αρνούνταν ο προκάτοχός της, ο Άρης Πουλιοτόπουλος, επί ένα χρόνο να μας δώσει αυτή τη βεβαίωση. Σήμερα έρχονται όμως οι μηχανισμοί της περιφέρειας και ο κύριος Κύρκος να αρνούνται. Αυτό το έγγραφο είναι στη διάθεσή σας, να το δείτε για να συγκρίνετε πώς αντιμετωπίζουν
τις πρωτοβουλίες αυτοδιοικητικών οργανισμών και μάλιστα αυτό η προσπάθεια, το επιχείρημα της Κεφαλονιάς διήρκησε 15 χρόνια. Εμείς σε λιγότερα από 3 χρόνια, έχουμε φτάσει να είμαστε κοντά στην υλοποίηση αυτού του οράματος της τοπικής κοινωνίας που κάποιοι θέλουν να το ακυρώσουν. Και δυστυχώς φτάσαμε να ζητάμε ραντεβού. Ο κύριος οικονόμου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό για να πάρουμε αυτή τη βεβαίωση, αυτόν τον αποχαρακτηρισμό, και εμείς συνεννοούμαστε με την Προεδρία της Δημοκρατίας για να υπενθυμίσω ότι ο Κάρολος ο Παπούλιας στην επίσκεψή του στην περιοχή μας, στην ομιλία του στο τοπικό διαμέρισμα του ΣΓΙΑΚΑ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο αστρονομικό πάρκο. Δυστυχώς όμως οι τοπικοί μηχανισμοί για μικροκομματικούς και άλλους λόγους δεν θέλουν, δεν υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει. Θα καλέσω και θα παρακαλέσω για μια ακόμη φορά τον βουλευτή του νομού, τον Θανάση τον Χαντάβα, να πάρει την πρωτοβουλία, να μπει μπροστά σε αυτή την προσπάθεια και να δώσει επιτέλους λύση. Δεν δέχομαι από ανθρώπους όπως ο σημερινός Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, από ανθρώπους οι οποίοι υπέγραψαν με μεγάλη ευκολία παραχωρήσεις χιλιάδων στρεμμάτων δημοσίων εκτάσεων σε ιδιώτες, σήμερα να αρνούνται μια πρωτοβουλία της αυτοδιοίκησης, μια πρωτοβουλία δημόσιου φορέα. Δυστυχώς είναι τροχοπέδι για μια ακόμη φορά σε πρωτοβουλίες του τόπου. Και παρακαλώ πολύ να πάρουν θέση. Να πάρουν θέση οι πολιτικοί παράγοντες αυτού του τόπου και να μην κρύβονται πίσω από αυτά. Δεν μπορεί μόνο να λέμε ότι θέλουμε να παίρνουμε και πρωτοβουλίες. Πώς γίνεται στην Κεφαλονιά ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να προχωρά και να παίρνει τον αποχαρακτηρισμό εντός του Εθνικού Δρυμού του Ένου? Εμείς είμαστε στην περιφερειακή ζώνη. Εδώ είναι εντός του Εθνικού Δρυμού του Ένου. Για να μην κρυβόμαστε και για να μην κοροϊδευόμαστε. Και κάτι ακόμη. Αυτό που φιλοδοξούμε και θα κάνουμε είναι ένας Δήμος Γρεβενών, ο οποίος θα λύσει τα καθημερινά και τα απλά προβλήματα των πολιτών. Ένας Δήμος Γρεβενών, ο οποίος θα είναι συμπαραστάτης στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν θα μας σταματήσει κανένας. Είμαστε περήφανοι γιατί ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν αφήνουμε εκκρεμότητες. Είμαστε περήφανοι γιατί ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προσπαθούμε να εξοφλήσουμε και τον τελευταίο επαγγελματία που είχε σχέση με την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Αυτό ενοχλεί κάποιους μηχανισμούς.